ότι περισσότεροι έχετε επισκεφθεί τα Σεϊτάν λιμάνια. Λοιπόν, έχετε περάσει από το Χορδάκι. Αλλά περάσατε. Σήμερα λοιπόν θα το γνωρίσουμε καλύτερα. Μόλις 18 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων είμαι, φίλες και φίλοι, και το σημερινό μας αφιέρωμα θα είναι στο Χορδάκι. Ξετρέχω και σας το έχω πει και άλλες φορές να κάνω παρέα με ανθρώπους που θαυμάζω. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο σημερινός μου καλεσμένος, μάλλον εγώ είμαι καλεσμένη στον τόπο του, που μαζί θα περπατήσουμε το Χορδάκι, θα το μάθουμε καλύτερα. Ο πατήρ Ιωσήφ Πλανάκης είναι κοντά μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ που με δέχτηκε, αλλά και για όλη την προετοιμασία αυτής της εκπομπής. Σίλιος καλώς ορίζετε και ας κάμετε και κόπο. Και ήρθετε να προβάλλετε τον ειδικό μας τόπο. Να, τι ωραία που ξεκινάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά με υγεία, να έχετε καλές εκπομπές και ευχαριστούμε πρώτα στο χωριό μας να το προβάλλετε. Εδώ το μικρό χωριό που είναι εδώ πέρα, που είναι το τελευταίο του ακροτηρίου. Είναι, τελειώνει. Εδώ πέρα σταματάει, ναι. Εδώ πέρα όποιος έρθει μόνο αποκλειστικά για το χωριό, είναι το χωριό. Δεν είναι περασάρικο το χωριό. Ναι. Οπότε έρθει αποκλειστικά για το χωριό. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, αγαπητοί εδώ πέρα, όλοι μαζί. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Είναι ένα χωριό δεμένο. Ασφαλώς. Αυτό το είδα και στην προετοιμασία αυτής της εκπομπής. Πως είσαστε όλοι μαζί, πως κάνετε μαζί πράγματα, πως κάνετε απλά την παρέα σας στο χωριό. Ασφαλώς. Όλα αυτά τα κάνουμε διότι κατανοούμε ο ένας τον άλλο, στον πόνο συμμετάσχουμε ένας τ' αλλονού, στη χαρά ο ένας τ' αλλονού και έτσι βαδίζει το χωριό. Διότι έχουμε πει ότι το χωριό εδώ πέρα, επειδή είναι το τελευταίο του ακροτηριού, δεν έχει ξένους ανθρώπους καθόλου. Είναι όλοι ντόπιοι. Όντως, ναι, εδώ πέρα δεν είναι κανείς άνθρωπος που να είναι. Είναι όλοι ντόπιοι εδώ πέρα, γνωριζόμαστε. Οπότε αυτό αλληλοβοηθάει τον τον άλλο και γι' αυτό προχωράμε και πάμε έτσι και κρατούμε και λίγο την παράδοση ακόμα με αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν είναι περασάρικο χωριό. Και δεν αλλοιώνεται και δεν εμπλέκεται τίποτα περισσότερο ασφαλώς, μέσα σε αυτό. Ασφαλώς. Ωραία. Έχω να δω λοιπόν ομορφιά στο Χορδάκι, έχω να συναντήσω ωραίους ανθρώπους. Ωραίους ανθρώπους, ο καθένας θα πει τα δικά του, από τη μεριά τη δικιά του, τι ξέρει, τι έχει γνωρίσει. Και θα περάσουμε μια ωραία μέρη και μια ωραία εκπομπή εδώ πέρα. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Πάμε μαζί πρώτα να δούμε τις εκκλησίες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, φίλες και φίλοι, που είναι ο κεντρικός ναός. Μάλιστα, ο κεντρικός ναός. Εδώ στο Χορδάκι, λοιπόν, ήρθαμε φυσικά με τον Πάτερ, αλλά και με τον Αντώνη. Τον Κονταράκη, ο οποίος είναι θεολόγος. Μάλιστα. Είναι από εδώ, από το χωριό μας και θα μας πει δύο-τρία πράγματα για ορισμένες εκκλησίες. Αντώνη, γεια σου. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη δυνατότητα και την ευκαιρία που μας δίνετε να αναδειχθεί το χωριό και να γνωρίσει ο κόσμος πράγματα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι. Έτσι. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου είναι ο ενωριακός ναός. Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε το χωριό, αν και μικρό, έχει αρκετές εκκλησίες, 14 στον αριθμό. Α, είναι αρκετές, όντως. Όπου μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες, σε εκκλησίες, εξοκλήσεις και σπηλαιώδεις ναούς. Μάλιστα. Ο μεγάλος αριθμός ίσως μπορεί να συνδεθεί με την γυτνίαση με τα δύο μεγάλα μοναστήρια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, της Αγίας Τριάδος και του Κουβερνέτου, όπου πάντοτε οι κάτοικοι του χωριού είχαν άριστες σχέσεις και θεωρείται και το χωριό των ιερέων, που γεννά ιερείς, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, καθώς στις τελευταίες γενιές από το χωριό έχουν βγει αρκετοί ιερείς, μοναχοί και ιερομόναχοι που έχουν διακονήσει ανά την Ελλάδα γενικότερα. Ο ενωριακός ναός, όπως φαίνεται και στο υπέρθυρο της εσόδου, θεμελιώθηκε το 1865 και αποτελεί ένα μονόκλητο θολοσκέπαστο με ελαφρά κόκκινο ναό. Άξιο αναφοράς είναι το τέμπλο, το οποίο είναι το 1877 και έχει πάνω παραστάσεις εκκλησιαστικές όπως η Άμπελος και διάφορα άλλα. Οι εικόνες πολύ πιθανόν της υψηλοτέρας και του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει να είναι αναγεννησιακής τέχνης και πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι δεν αποτελούσε τον πρώτο ναό. Ναι. Μέχρι τότε οι χωριανοί εκκλησιάζονταν στη μεταμόρφωση στο Τύρος που είναι εδώ δίπλα.
Για την επιλογή του χώρου που χρειάστηκε να γίνει ο ναός, υπάρχει μια ιστορία από τους παλαιότερους, όπου νομίζω ότι είναι καλό να την αναφέρουμε. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1860 άρχισαν να γίνεται συζήτηση ότι ο ναός, ο υπάρχον ναός είναι μικρός, έψαχναν οι χωριανοί τόπο ώστε να γίνει ο νέος ναός. Επιλέχθηκε αυτός εδώ γιατί όλοι, όταν περνούσαν τα βράδια, ένιωθαν κάποιο ανεξήγητο φόβο, σφανταζόταν όπως το λέμε. Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν να γίνει εδώ ο ναός, που να διώξουν οτιδήποτε σκιά βέβαια τη σκιά, αυτό το φόβο, ναι. Που ο ιδιοκτήτης του χωραφιού εδώ δεν ήταν σύμφωνος, αλλά μετά από πιέσεις δέχτηκε και έτσι οικοδομήθηκε ο ναός. Άκου να δεις, μάλιστα. Πρέπει να τελείωσε το 1870, όπως θα δούμε και έξω, που υπάρχει σε ένα μικρό τετράγωνο το οποίο έχουμε αφήσει και δεν έχει καλυφθεί από τις επισκευές που γίνονται, όπου αναφέρει την χρονολογία 1870 που πιθανόν είναι η αποπεράτωση, καθώς επίσης και τα αρχικά ΑΜΗ, που είναι πιθανόν Αδαμάκη Μαρία, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του χωριού. Παράδοξο για τα χρόνια, αλλά όντως. Η οποία και επιβλήθηκε για την ολοκλήρωση της εκκλησίας. Ο περίβολος, εννοείται, εκείνα τα χρόνια ήταν το κημητήριο. Γι' αυτό θα δούμε ότι υπάρχει τη Μισένεκεν μαρμάρινο στάφος για τα οστά τα οποία υπάρχουν, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950, όπου μεταφέρθηκε, έγινε το νέο κημητήριο και ο κημητηριακός ναός λίγο μέτρα πιο κάτω. Ακριβώς δίπλα μας είναι ο παλαιότερος ναός του χωριού, είναι το Μαύρος Σωτήρος, mm-hmm. ο οποίος ήταν ενωριακός ναός και κημητήριο του χωριού. Μάλιστα. Είναι η πιο παλιά εκκλησία. Έχουμε μεγάλους θρύλους και πολλές ιστορίες για αυτή την εκκλησία, αλλά θα μας πει πάλι ο Αντώνης που έχει διαβάσει αυτά τα πράγματα να μας πει. Έχει μελετήσει. Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος, ιστορικά η ανέγερσή του τοποθετείται από τον κύριο Ανδριανάκη γύρω στις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, 1510 με 1550. Είναι και αυτός μονόκλητος θολοσκέπαστος ναός, όπου στο παράθυρο θα δούμε ότι υπάρχουν φανερά τα μεταγωτικά στοιχεία. Επίσης υπάρχει στο υπέρθυρο ενχάρακτη επιγραφή, η οποία αποτελεί δέηση των χτιτόρων, όπου με τη βοήθεια πάλι του κυρίου Ανδριανάκη μπορέσαμε και την μεταφράσαμε, τη διαβάσαμε, γιατί ήταν λίγο ανορθόγραφη, ανορθόγραφη, όπου έτσι πήραμε αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για το ναό. Σίγουρα αποτελεί βέβαια μνημείο θρησκευτικής και ιστορικής κληρονομιάς. Και πρέπει να αναφέρουμε, όπως είπε και ο Παπασίφης, αρκετούς θρύλους όπου υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα ότι εδώ πίστευαν και συζητιούνταν ότι ο ναός αυτός χτίστηκε από τους Τούρκους, από κάποιο Τούρκο, ως ένδειξη προσφοράς και αγάπης μετά από κάποιο θαύμα. Και μάλιστα λέγεται ότι έκτισε 7 εκκλησίες, οι οποίες σχηματίζουν το σημείο του Σταυρού, οι οποίες όντως υπάρχουν στο ακροτήρι, ξεκινώντας από το Χορδάκι, Καλόρμα, Καθιανά, Προφήτη Λία και Χαλέπα, η Ευθεία, και δεξιά και αριστερά είναι ένα παρεκκλήσι που βρίσκεται στην Αγία Τριάδα και στο Μουζουρά ο Αγίος Παντελεήμονος, ο οποίος ήταν πριν Μεταμόρφωση Σωτήρος. Όλες είναι αφιερωμένες στη Μεταμόρφωση Σωτήρος. Α, είναι όλες και ναι, σχηματίζουν το σημείο του Σταυρού. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες παραδόσεις όπου πάλι αναφέρουν Τούρκους. Μετά από κάποια θαλασσοταραχή σε ψάρεμα, ο Φαμέγιος προσευχήθηκε, ο οποίος ήταν χριστιανός, προσευχήθηκε και γαλήνεψε η θάλασσα και έτσι σώθηκαν. Πάλι με το σημείο του Σταυρού και τις 7 αυτές εκκλησίες. Όμως σίγουρα αυτά αποτελούν θρύλους και παραδόσεις, γιατί ο ναός είναι ενετικής περίοδου, τόσο mm-hmm. παλιός. Μάλιστα. Σπηλιώδες ναοί που είπες. Η Σπηλιώδη ναή είναι η αποκεφάλιση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην περιοχή Σαμόλη. Mm-hmm. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας, βέβαια ο Αγίος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η αποκεφάλιση αποτελεί μετόχη της Μονής της Αγίας Τριάδος, όπου βέβαια
αν παρατηρήσουμε τα οικίσματα ή τα ερείπια των οικισμάτων, τη γεωμορφολογία του εδάφους και με δεδομένο ότι ο μοναχισμός εκείνα τα χρόνια είχε ανθίσει, πιθανόν αυτό να αποτελούσε στην αρχή αυτόνομο μοναστήριο, όπως πάρα πολλά εδώ στην περιοχή, και αργότερα να προσαρτήθηκε στην Αγία Τριάδα, είτε λόγω των δυσβάστων αυτών φόρων, είτε της επιδρομής των πειρατών, γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στην περιοχή του Ακροτηρίου, με μικρά μοναστήρια που προσαρτήθηκαν σε μεγαλύτερα. Είναι σπηλαιώδης ναός, όπου θα δούμε οικίσματα όπως το πατητήρι, το ηγουμενείο, φούρνο, δεξαμενή για νερό, όπου δείχνει ότι διαβιούσαν συνεχώς μοναχοί. Φημολογείται και πολύ πιθανόν εδώ εκοιμώνασαν όσοι ως Γεράσιμος και όσοι Σακάκιος, που είναι Άγιοι της Αγίας Τριάδος, που αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα, ευλογία, βέβαια, για το χωριό και ευλογία. Και σήμερα αξιοποιείται όσο μπορεί να αναδειχθεί, γιατί πλήρη γνώσεις και για την χρονολογία χτίσεως δεν έχουμε, αλλά πάνω σε ένα οίκημα θα δούμε ότι υπάρχει ένας εγχάρακτος σταυρός που γράφει 1812, γράφει «ανοικοδομήθη ο θόλος ούτω». Άρα σίγουρα είναι παλαιό και αυτό το παλαιός ναός, και μάλιστα είναι και καταγεγραμμένο στην απογραφή των... Μάλλον λέγεται ότι είναι καταγεγραμμένο στην απογραφή του 1600. Βέβαια αυτό δεν είναι σίγουρο. Αλλά ότι είναι σίγουρα παλιός, είναι... φαίνεται. Είναι γεγονός. Mm-hmm. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας, λοιπόν, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος είναι σπηλαιώδες. Είναι σπηλαιώδες εκεί πέρα. Ναι. Τον οποίο εικάζεται ότι τον εφιάσανε ένας βοσκός. Ένας βοσκός εκεί πέρα, ο οποίος άναβε, λέει, το... ήταν μια εικόνα του Αγίου Σπυριδόνου, και άναβε το καντήλι και πήγαινε κάποιος άλλος χωριανός και έσβηνε το καντήλι. Ναι. Βρε άστο αν αυτό, βρε το σβήνω, βρε άστο αν αυτό. Εν πάση περιπτώσει έπαθε μια ζημιά, αυτός έπεσε από κάπου και έπαθε μεγάλη ζημιά, και τάξε τότε ο χωριανός να φτιάξει την εκκλησία αυτή. Α, και έστειλε την εκκλησία του Σπυρίδωνα. Επειδή όμως είναι σπηλαιώδες, ερχόταν και πολύ βοσκή εκεί πέρα και εξεχειμονιάζανε, που λέμε. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και κάποια άλλη ιστορία που είναι ζωντανή. Κάποιος άνθρωπος που έχει λίγα χρόνια τώρα πεθάνει, ήταν εκεί πέρα και έβοσκε, και κάποια χρονιά, λέει, που του ψοφούσανε τα αρνιά, ευλαστημούσε τον Άγιο Σπυρίδωνα και τους Αγίους, και μάλιστα, λέει, λένε, παλιοί χωριά λέγανε ότι εσφατσέρωνε και από πάνω τους Αγίους και τα λοιπά, και το Θεό, ναι. Έπαθε μια μεγάλη ζημιά αυτός. Οπότε τάχτηκε από τότε και ύστερα, γίνει και καλά, και έφερνε τυρί κάθε χρόνο του Αγίου Σπυριδόνου. Και ενώ ήταν σαρακοστή, του Αγίου Σπυριδόνου είναι σαρακοστή πάντα, είναι πρώτο Χριστουγέννο. Mm-hmm. Και απαγορευότανε. Οι καλογέροι παλιοί που τότε εδώ πέρα λειτουργούσαν είχαν πει ότι μπορούμε, λέει, να το, εφόσον είναι τάσιμο, το δεχόμαστε. Να το δεχόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης και ένας άλλος χωριανός πάλι ήταν μια χαρουπιά από πάνω από τον Άγιο Σπυρίδωνα και πήγαινε την εκόψη. Και του είπε, λέει, κάποιος, μην την εκόψεις. Προφανώς ήταν ο Άγιος. Θα την εκόψω, την εκόβω, και όπως την έκοβε, έπεσε και σκοτώθηκε. Και τώρα φαίνονται ακόμη τα αίματα στο βράχο απάνω. Ενώ το υπόλοιπο τόπο δεν φαίνεται, τα υπόλοιπα βράχια δεν φαίνονται τα αίματα. Στο συγκεκριμένο σημείο φαίνονται ακόμη τα αίματα που έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Το φτιάξαμε εκεί πέρα, λίγο το αναπαλαιώσαμε όσο μπορούσαμε εκεί πέρα. Θα πάμε να το δούμε μετά. Να πάμε, ναι. Ναι, και εκεί πέρα τα παιδιά κάνουν καθόλου το πανηγύρι, τα παιδιά κάνουν γιορτές κτλ. Γίνονται γάμοι και βαπτίσεις. Θα πάμε να το δούμε μετά, να το καμαρώσουμε, ναι, και να προσευχηθούμε. Βεβαίως, και εγώ θα το ήθελα. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Εμείς, εγώ ευχαριστώ. Ήσουν εδώ για όσα μας έμαθες, όσα μάθαμε από τα λεγόμενά σου. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω μέσα από σένα, πρώτα εσένα και όλους τους ανθρώπους που μας δέχονται στα χωριά τους, με όποια δυσκολία και αν έχουν, είναι κοντά μας όταν τους το ζητήσουμε. Γι' αυτό σε ευχαριστώ διπλά και σου εύχομαι τα καλύτερα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. We'll be right back.
Ώρα να μάθουμε λοιπόν για την ιστορία του χωριού. Μάλιστα. Οπότε, η κυρία στην παρέα μας. Είναι η Αναστασία Πλανάκη, είναι γέννημα θρέμα του χωριού μας εδώ πέρα. Ναι. Μας πει για το ιστορικό του χωριού. Από ποιο το όνομα, πώς ορίζεται το χωριό και τα υπόλοιπα του χωριού. Ωραία, Αναστασία. Λοιπόν, γεια σου. Λοιπόν, γεια, χάρηκα που ήρθατε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Το χωριό μας λοιπόν βρίσκεται στο τελείωμα της οροσειράς που στεφανώνει το ακροτήρι. Ναι. Που κατά τα πιο παλιά χρόνια όλη αυτή η οροσειρά ονομάζονταν Αρκουδοβούνια. Μάλιστα. Και δεν είναι επειδή είχαμε πολλές αρκούδες στο, ναι, στο τόπο μας. Ναι, γιατί έτσι όπως το πες. Ναι. Σε σπήλαια που υπάρχουν, έχουμε πληθώρα σπηλαίων βασικά σε όλη την οροσειρά, αλλά σε κάποια από αυτά ανακάλυψε λοιπόν η αρχαιολογία ότι κατά την αρχαιότητα γίνονταν τελετές προς τη θεά Αρτέμιδα. Η θεά λοιπόν Αρτέμιδα είχε πολλά ιερά ζώα, όπως το ελάφι, διάφορα άλλα, αλλά ένα εξ αυτών ήταν η αρκούδα, όπως τη Βραβρώνα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η σπηλιά που είναι στο Ουβερνέτο της αρκούδας, που μας το δηλώνει έντονα. Αλλά υπάρχουν στο χωριό, υπήρχαν παλιά, τώρα δεν ξέρω αν αναφέρονται πλέον, υπήρχαν διάφορα τοπονύμια περιοχών που λέγονταν, παράδειγμα, Αρκουδοφάραγκο και τα λοιπά. Κατάλαβα. Λοιπόν, το χωριό τώρα. Από πού προήλθαν οι κάτοικοι. Δεν ξέρουμε πότε, δεν είναι καταγεγραμμένο, εικάζουμε. Υπήρχε λοιπόν ένα χωριό εδώ πάνω στα βουνά, πίσω μας, που ονομάζονταν Καλά Μαζιά. Που είναι τώρα το πεδίο βολής. Ναι, μάλιστα. Είναι κυκλωμένο, δεν μπορούμε να μπούμε. Ναι. Είναι τόπος του πεδίου βολής. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό, πιθανόν ή από επιδρομές κουρσάρων ή από κάποια ασθένεια, όπως η Πανόλη που ήταν διάσημη εκείνη την εποχή και κατέστρεψε πολλά χωριά στην Κρήτη. Και έψαχναν λοιπόν να βρουν ένα τόπο νέας εγκατάστασης. Ναι. Λέγεται λοιπόν ή ότι πρώτα πήγαν και δημιούργησαν ένα άλλο χωριό κάτω από το δικό μας, το χωριό Μεγένο. Και μετά ήρθαν εδώ, οι μία και καλοί εγκαταστάθηκαν εδώ. Το σημείο ήταν προφυλαγμένο, γιατί δεν έχει πρόσβαση εύκολη από κάτω, δηλαδή δεν φαίνεται από χαμηλά. Οπότε στην ουσία ήταν προφυλαγμένοι. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν εδώ. Βόλευε. Βόλευε πάρα πολύ. Το άλλο που νομίζω ότι πρέπει να σας πω, είναι ότι την περίοδο της Ενετοκρατίας, το βουνό μας εδώ, η Σκλόκα, έγινε βίγλα. Μάλιστα, βέβαια. Έγινε βίγλα. Έστελνε λοιπόν καπνούς κινδύνου στην απέναντι βίγλα στη Μαλάξα για τα εχθρικά πλοία που πλησίαζαν, έτσι ώστε να προφυλαχτούν κατάλληλα. Ο κύριος λοιπόν όγκος του χωριού εκτείνεται από αυτό το βουνό που βλέπετε ακριβώς πίσω, που το λένε Κεντάκι. Το Κεντάκι στην Αμερική το πήρε από το δικό μας, να ξέρετε. Ναι, είναι σίγουρη. Ναι, και ονομάστηκε έτσι γιατί τα πολύ πιο παλιά χρόνια ανέβαιναν οι κοπελιές του χωριού και έβοσκαν τα προβατάκια τους και κρατούσαν τα κεντήματά τους που ετοίμαζαν την πρίκα τους και ντούσαν. Και ντούσαν λοιπόν και τον βγάλανε Κεντάκι. Τώρα, ο υπόλοιπος όγκος του χωριού εκτείνεται προς τη Σκλόκα. Το όνομα Σκλόκα βγήκε από το αρχαίο Σκλόπα που σημαίνει κουκουβάγια. Κάποτε, λέει, ζούσε μεγάλο πλήθος κουκουβάγιας εδώ, αλλά δεν ξέρω, τις φάγανε, τι τις κάνανε, δεν ξέρουμε, πάντως δεν υπάρχει. Το όνομα έμεινε. Ναι, υπάρχει μια λευκή κουκουβάγια, η Τιτό, που κυκλοφορεί εδώ τα βράδια που καθόμαστε στο καφενείο, τη βλέπουμε. Όντως, αλήθεια το λες. Ναι, φυσικά. Άκου να δεις. Την οποία οι παλιοί άνθρωποι την έλεγαν κακό πουλί, γιατί εικάζονταν λοιπόν ότι προειδοποιούσε ότι κάποιος θα πεθάνει στο χωριό. Βασικά το λέγανε γιατί έχει μια απέσια φωνή. Αν ακούσει την κραυγή θα τρομάξει, θα πει. Άντε καλά, μην τα πιστεύετε αυτά. Ναι. Λοιπόν. Το χορδάκι, γιατί λέγεται χορδάκι. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Λοιπόν, το χορδάκι λοιπόν πήρε το όνομά του. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία λέει ότι ο όγκος του ήταν τόσο μικρός που ήταν ένα μικρό χωριουδάκι. Γι' αυτό γράφεται με ωμέγα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι γράφεται με όμικρον από τη λέξη χορδί. Γιατί εδώ στην πλαγιά που είναι χτισμένο μοιάζει λέει με χορδί. Α, δηλαδή άμα το δεις από μακριά, κυκλικό και το χορδάκι είναι έτσι. Η μέση είναι μια χορδί. Ναι, κάνει μια χορδί. Μάλιστα. Σε απογραφές που έγιναν κατά την Ενετοκρατία, όπως αυτή του Αντώνιο Τριβάν το 1644,
ο οποίος έκανε απογραφή των χωριών του ακροτηρίου, θα το δούμε γραμμένο ως χωριδάκι. Τώρα το χωριό από απογραφές του 1900 μέχρι και 1981 θα δούμε σε μέσο όρο να έχει 320 περίπου κατοίκους, εκεί περίπου. Μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι είναι και... Όπως μου είπε και ο Παπασίφης, ντόπιοι, χορδακιανοί, πάντα έτσι. Συγγενείς, μπορεί και από τον μπαμπά και από τη μαμά να είμαστε συγγενείς. Ναι. Διαφορετικά είμαστε όλοι φίλοι από τα παιδικά μας χρόνια, έχουμε γίνει κουμπάρι, έχουμε γίνει συντέκνη, είμαστε όλοι μαζί, πάντα. Λοιπόν, το αυτό το έχω εισπράξει από την αρχή που ήρθα και από προηγούμενη μέρα που βρεθήκαμε για να συζητήσουμε σχετικά με το σημερινό γύρισμα, ότι πραγματικά είσαστε έτσι, ναι, και όμορφο. Πραγματικά. Φτού. Και ειδικά οι νέοι, αν είσαι εδώ κοντά μας κάποιες στιγμές, θα δεις ότι οι νέοι όλων των γενεών ζουν σε μία σύμπνοια. Δηλαδή θα βγουν μαζί, θα πάρουν τηλέφωνο ένας τον άλλο να συνεννοηθούν, να πάνε κάπου, θα γίνουν τραπέζια εδώ στο χωριό. Ο ένας έχει κοντά όμορφα τον άλλον τα νέα κοπελιά. Ωστόσο έχετε νεόλια, μένουν εδώ, δεν φεύγουν. Όχι. Δεν είναι και μακριά για να πεις ότι... Επειδή μπορεί να μην υπάρχουν σπίτια για τα πολύ νέα παιδιά, θα δεις ότι μπορεί να μένουν παρακάτω ή στα Χανιά, αλλά έρχονται στο χωριό, υπάρχει πάντα επικοινωνία. Κατάλαβα. Που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Τώρα, κατά τα παλιά χρόνια, οι οικογένειες εδώ ήταν πατριαρχικές, κλασικό τώρα έτσι, υπεράριθμες θα έλεγα, με πάρα πολλά παιδιά, τα οποία... Μάλλον οι οικογένειες αυτές ήταν ως επιτοπλίστων γεωργικές ή κτηνοτροφικές και τα παιδιά τα είχαν να τους βοηθάνε. Mm. Δηλαδή άμα δεις αρχεία του σχολείου, είναι απίστευτο ότι τα παιδιά πήγαιναν και σε πολύ μεγάλη ηλικία στο σχολείο, γράφονταν, δεν ξαναπήγαιναν, το θυμόνταν μετά στα 15, πήγαιναν, ξαναγράφονταν, τσακώνονταν με το δάσκαλο ή με κανένα άλλο παιδί, εξαφανίζονταν και το πρώτο κορίτσι εμφανίζεται στα αρχεία περίπου τη δεκαετία του 20 με 30. Και για να ολοκληρώσω θα πρέπει να σου πω ότι εδώ που είναι η κεντρική πλατεία του χωριού ονομάζονταν λιμνή επειδή συσσωρεύονταν τα νερά και δημιουργούνταν μία λίμνη. Στην άκρη, εδώ δεν υπάρχει βέβαια πλέον, ήταν μία μεγάλη χαρουπιά. Εκεί τελούνταν οι γάμοι παλιά του χωριού, γιατί αν ξέρεις, τα παλιά χρόνια η μοναδική εκκλησία που μπορούσε να υπάρχει κύρια του χωριού εκτελούσε και χρέη νεκροταφείου. Οι κοπέλες δεν ήθελαν να γίνονται γάμοι ανάμεσα στους τάφους και έρχονταν λοιπόν εδώ και έκαναν τις τελετές τους. Και υπήρχε και μία μαντινάδα σχετική, η οποία έλεγε «Στο λιμνί, στη χαρουπιά, στο μεσιακό κλονάρι, έκαι θα πανακρεμαστώ αν αγαπήσεις άλλη». Βέβαια, εμείς σήμερα την πλατεία την έχουμε αφιερώσει σε έναν αγωνιστή της Μεγάλης Επανάστασης, ο οποίος, του 1866, ο οποίος συμπολέμησε με τον μεγάλο οπλαρχηγό, τον αναγνώστη Μάντακα, τον οποίο έλεγαν και αυτόν αναγνώστη Τσουχλαράκη. Και την έχουμε αφιερώσει. Αυτά εντάχει για το χωριό μας. Για το ωραίο το χορδάκι. Πολύ σε ευχαριστώ, Αναστασία μου. Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ θετικός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Σε θέλω στην παρέα μου στην πορεία, έτσι. Ναι, θα είμαι κοντά να βοηθάω. Έτσι, ευχαριστώ. Ωραία. Παπασίφη, να ξέρεις ότι εγώ στις άκρες δεν πηγαίνω. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν καλά αυτό, ότι εγώ τους γκρεμούς παιδιά τους με τρομάζουν και τους φοβάμαι. Μέσα από αυτές τις εκπομπές έχω λίγο καλυτερέψει. Ωστόσο, είμαι σε ένα σημείο που βλέπω παναρομικά όλα τα Χανιά. Μάλιστα. Από Κόρωνα, πολύ ψηλά. Ασφαλώς. Όντως βρισκόμαστε περίπου 400 μέτρα από το χωριό, σε υψόμετρο, το οποίο εδώ πέρα λέγεται Σκλόπα. Ναι. Ή αλλιώς η Βίγλα που είπε η Αναστασία η Πλανάτση προηγουμένως. Mm-hmm. Περισσότερο θα μας πει εδώ πέρα ο τοπικός πρόεδρος του χωριού, Φακοτάκης ο Δημήτριος. Ωραία. Γιατί εδώ πέρα για τη λοιπόν, Σκλόπα. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στα ψηλά. Με θέα το χορδάκι. Απ' παναραμική λοιπόν. Θέα, όντως. Εδώ αυτή η Σκλόπα, όπως λέτε. Ναι. Αυτά τα ιτερέστα εδώ φτιαχτήκανε το 1955. Μάλιστα. Τα οποία με τα γαϊδουράκια. Κατεβαίνανε από εδώ, ανεβαίνανε, μεταλλικά τα κουβαλήσανε
Από το μονοπάτι, από με τα γαϊδουράκια. Από το μονοπάτι, ναι, και φτιάχτηκε αυτό που βλέπετε εδώ πάνω. Και ήταν η υπηρεσία του στρατού. Μετά ήταν αυτό του στρατού. Ήταν εδώ η ΕΡΤ 1. Ναι. Τότε η ΕΝΕΡ, η παλιά η ΕΝΕΡ που λέγαμε, κάποιοι που ξέρουν, που γνωρίζουν. Εμείς τώρα μικρά παιδιά. Ναι. Ανεβαίναμε πάνω από εδώ ή από το δρόμο και από τα βουνά, από τα μονοπάτια, να δούμε αυτά όταν μεγαλώνονται σιγά σιγά, να δούμε πώς είναι εδώ. Βέβαια. Ήταν κάτι πρωτοφανές. Λες τι γίνεται, κάτσε να πάω. Και ερχόσασταν το μονοπάτι κι εσείς. Να δούμε εδώ πώς είναι αυτά. Υπήρχε εδώ, βέβαια, παραμέσα δεν μπορούσαμε να πούμε από κάτω, γιατί υπήρχε μια σκοπιά την είσοδο. Δεν μας αφήνανε και εμείς κόβαμε κονταρίδα, παίρναμε τα κρυφά από τα σύρματα από πάνω και ανεβαίναμε πάνω. Υπάρχουν τα νταμάρια εδώ πίσω, τα οποία είναι τη δεκαετία του 60, που δουλεύαν και εδώ οι Γοριανοί, οι οποίοι πάρα πολλοί από εδώ πήραν και σύνταξη από τα λατομεία της, ήταν του Σπανουδάκη τότε, ονομασίες. Λοιπόν, και από τα ψηλά τώρα θα πάμε στα χαμηλά. Ωραία. Να πάμε να σας δείξω τα συντά λιμάνια. Τα διάσημα ήταν λιμάνια. Αυτά, βέβαια. Να δούμε και άλλα μέρη από εκεί, ναι, που είναι του χωριού μια ιστορία. Να τα πούμε και με αυτά τα πράγματα. Πούμε, να μου πει σχετικά με τα ΣΕΙΤΑΝ εκεί. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Πάμε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Νοέμβρη μήνα σχεδόν και κολυμπάνε ακόμα. Αυτή είναι η ευλογία της Κρήτης μας. Λοιπόν, Νοέμβρη μήνα σχεδόν και κολυμπάνε ακόμα. Και θα κολυμπάνε μέχρι να χειμωνιάσει. Ναι. Ακόμα και το χειμώνα έρχονται. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, καλά, πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν. Η ροή εδώ πέρα δεν σταματά καθόλου. Αλλά είναι από παραπάνω εδώ. Ξένους. Ναι, ναι. Οι ξένοι περισσότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα βρισκόμαστε στα παραλία Στεφάνου. Μάλιστα. Λοιπόν, στα ξένα το λέγαμε έτσι σαν σε εντά λιμάνια που έχει κατακυρωθεί. Κακό βέβαια. Ναι. Κακό. Λοιπόν, η ιστορία τοπικό. Η τοπική, τα παλιά μας τα μέρη, αυτή είναι η παραλία Στεφάνου. Οπότε ονομαζόταν Στεφάνου και... Στεφάνου παραλία. Μάλιστα. Παρακάτω είναι, παραδίπλα μας είναι τα άλλα δυο λιμανάκια, τα οποία είναι το Ρουμάνι και το Σπαθί. Ωραία. Αυτά δεν έχουν παραλία. Αυτά δεν έχουν πρόσβαση για να πάει κανείς έτσι από μονοπάτι όπως εδώ. Όχι, ναι. Από κάποια μικρά φαράκια περνάμε μέσα και πάμε εκεί. Λοιπόν, αυτή εδώ η παραλία που λέμε πίσω μας τώρα, ήταν η βοχή παλιά εδώ πλέον τα πρόβατα. Μάλιστα. Και τα κατεβάτανε κάτω, τα πλένανε. Λοιπόν, η παραλία αυτή δημιουργήθηκε, όπως το βλέπετε κάτω. Έχει γίνει μια μεγάλη βροχή νεροποντή πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Το οποίο κατεβάσε τα υλικά, άμμο, χαλίκια, όλα αυτά ανακατεμένα από τα νταμάρια που είδαμε πίσω μας. Που είδαμε τις κλόκα και τα είδαμε. Τα κατέβασε όλα κάτω. Η παραλία ήταν λίγο πιο μέσα. Δηλαδή το νερό ήταν μέχρι τέρμα κολλητό τέλος πάντων στο βουνό, δεν είχε παραλία. Ναι, λίγο πιο, όχι, δεν ήταν παραλία, ήταν ένα μικρό κολπάκι. Πήγαινε διαμούτσες και το στρώσανε και έγινε. Ναι, ήταν ένα κολπάκι μικρό. Και με το όλα αυτά ο καιρός θα πήγε λοιπόν, εκεί. Τα χώματα, άμμο, χαλίκια, τα άσπρωξε. Ναι. Και θα πήγε μέσα και είναι αυτή η πιο μεγάλη παραλία. Και από εκεί μετά ο κόσμος με διαφήμιση, με φωτογραφίες, με όλα αυτά τα υλικά. Το έμαθε ο κόσμος, ναι, και έχει γίνει προορισμός η αλήθεια. Μας έρθει σε όλο τον κόσμο φυσικά, παγκοσμίως. Ναι. Αυτό είναι γεγονός δηλαδή. Όντως. Τι έχουμε εδώ, αυτή τη γίνηση που βλέπετε, τώρα βέβαια έχουμε Νοέμβρη. Αύγουστο και αυτά τις άλλες μέρες, εδώ. Δεν μπορείς να περάσεις. Εδώ δεν μπορεί να περάσεις. Μπλοκάρει το σύστημα όλο. Ναι. Το κίνητα είναι από πάνω μέχρι τις στροφές. Όντως. Παρακαρισμένα. Και ακριβώς τώρα πολλά από πίσω μας είναι η περιοχή που λέγεται περιοχή Σπαθάρο. Ναι. Πίσω από εδώ, από την παραλία Στεφάνου. Αυτή τώρα η περιοχή εκεί πίσω υπάρχουν 38 καμίνια. Μάλιστα. Λοιπόν, τα οποία αυτά οι παλιοί χωριανοί από εδώ, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας φτιάχναν τα καμίνια αυτά εκεί όταν για να βγει ο ασβέστης. Λοιπόν, τα βιωτοκάμινα που λέμε. Και υπήρχε και ένα, υπήρχε καμία που κάνανε κάρβουνο. Λοιπόν, όταν έβγαινε ο ασβέστης από εδώ τώρα, εμένανε 4-5 μέρες οι χωριανοί. Άλλος έκοβε τα ξύλα, άλλος τα κουβαλούσε κάτω. Ναι, τη διαδικασία άλλος, που είπαμε και στο Μεθανίο. Ναι, έπαιρνε τα καμίνια στη φορτιά για να γίνει ο ασβέστης. Θα πω μετά, έρχονταν τα καραβάκια.
Από όλα από τα Χανιά και από τα νησιά βέβαια. Και πέραν τον Ασβέστη. Βόλευε να έρχονται με καραβάκια βόλευε. Και να φορτώνουν. Υπάρχει ένα λιμανάκι σε 4-3 περίπου εδώ, από τη μεριά, και παραγάλανε από εκεί και φεύγανε mm-hmm. με τον Ασβέστη και πηγαίνανε στην Ελλοχώρα και στα κάποια νησιά. Στο... σε κοντινά. Πιο κοντινά. Ναι. Το έπαιξε τη Γάβδο και σε πολλά άλλα μέρη. Τίθερα, αντίθερα. Mm-hmm, από εκεί. Mm-hmm. Με αυτό ζούσανε. Ναι. Πουλούσαν τον Ασβέστη. Εκεί υπάρχουν και αλικές με αλάτι. Mm-hmm. Οι οποίες αυτές το καλοκαίρι mm-hmm. μαζεύαμε το αλάτι. Ερχόταν με τα καϊδουράκια, μέναν μία-δύο μέρες εκεί, βγάζαν το αλάτι έξω. Το απλούνανε πάνω σε κάτι πλάκες, βράχους, και να στεγνώσει. Mm-hmm. Το οποίο μετά την επόμενη μέρα το φορτώνανε και πηγαίνανε στο χωριό. Λοιπόν, αυτό το αλάτι το πουλούσαν στα Χανιά. Ήταν κάποιες παραγγελίες έτοιμες, θα το πούμε. Δηλαδή, άμα πας το αλάτι, έλεγε ο ένας του Θανάση, του Μανώλη. Αν έρθει το αλάτι, μόνο ετοιμαστείτε. Θα το φέρω. Για να πάρουν οι ναι, θα κατέβω στα Χανιά, τα άλλη μέρα θα το φέρω. Ναι. Και είχαν ένα πιάτο, ανάβαθα. Ναι. Επίσης, τα θυμάμαι αυτά, τα πρόλαβα και με τον τα πατέρα, πρόλαβες, τον πατέρα μου, λέει, και τα που τα πηγαίναμε. Και μια φιαριά, λέμε, όπως το πιάτο. Πιάτο. Ήταν ένα πιάτο. Κιλό. Δεν είχαμε ζυγαριές. Ναι. Και αυτά τα τζίνα τα χρόνια απαγορευόταν βέβαια το αλάτι να το. Να το πουλάς. Να το πουλάνε. Το είναι στα κρυφά. Α, μάλιστα. Ελληνικές δραχμές χίλιες. Η φιαριά. Η φιαριά. Και από εκεί μετά, θυμάμαι τώρα εγώ, κατεβαίναμε στα Χανιά, πηγαίναμε στην παλιά αγορά, όπως όλοι οι χωριανοί, και μετά που το ήταν πράγματα για το χειμώνα. Ανταλλαγή δηλαδή. Ανταλλαγή με αυτά τα πράγματα. Εμείς έχουμε αλάτι, παίρναμε τις κονσέρβες μας ή γάλατα, ό,τι χρειαζόσασταν. Τα πάντα. Ναι. Θα τα έζησα, τα θυμάμαι, θα τα λέτε εγώ τώρα. Τα έχει ζήσει, ναι, Δημήτρη. Αυτή είναι η ιστορία εδώ που λέτε. Την παραλία Στεφάνου. Τα παραλία Στεφάνου. Το θυμόμαι. Τα τρία λιμάνια αυτά. Το θυμόμαστε. Η ιστορία του Σπαθάρου με τα καμίνια με το αλάτι. Και εδώ πάνω που βλέπουμε τώρα το κομμάτι αυτό είναι, λέτε, μπούκα. Έτσι, αυτό το σημείο. Αυτό, ναι, αυτό είναι η μπούκα. Ναι. Ο Ρηβατικός Σύλλογος, όταν ήρθε εδώ και έκανε να κάνει ανακτηρήσεις, βρήκε μια σπηλιά. Εκεί. Μα έχει πολλές από την πήγε η Αναστασία. Έτσι, ναι, έχει πολλές σπηλιές. Και το ονόμασε αυτό ο Ρηβατικός Σύλλογος Ριπλομπάχαλο. Ονομασία. Έτσι, το βγάλανε αυτή. Το ονόμασαν έτσι. Ναι, mm-hmm. Και κάνουν ένα ρίχνι. Ήταν ο Ρηβατικός Σύλλογος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω αυτή ότι. Στην είναι... εδώ, ναι, που σα είπα, εδώ πάει τη μικρά παιδιά, εμεί τα ερχόμαστε. Άλλη μόνο. Από τα μονοπάτια, τόσο δρόμο δεν υπήρχαν. Θα ήταν μονοπάτια. Κατεβαίνουμε κάτω, είμαστε μόνοι μα. Βαστούσαμε μια ψευταριά, μια σχάρα. Επτύναμε εδώ κάποια διάφορα έτσι, μπριζολάκια. Είχαμε το κρασάκι μα, την πύρε μα. Ήταν ωραία. Οπότε εδώ πέρα στο χορδάκι Παπασίφη, περισσότερο οι άνθρωποι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία. Κτηνοτροφία mm-hmm. και πολύ παλιά έκαναν ασβεστοκάμινα. Ασβεστοκάμινα, μάλιστα. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι φτιάχνανε τα καμίνια, έβγαλαν τον ασβέστη, τον επιάνανε στα Χανιά τότε και πέραν πράγματα και ερχόταν πίσω. Αυτή είναι η ασχόλια του χωριού. Αλλά να μας πει τώρα εδώ πέρα περισσότερα πράγματα ο Βαγγέλης ο Σπιτσιωτάκης, ο οποίος είναι ειδικός επί του θέματος. Να μας πει πώς γινόταν, τι γινόταν, τα καμία του χωριού. Και όλη τη διαδικασία, κύριε Βαγγέλη. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε ναι. με τη διαδικασία. Η διαδικασία ήταν συνήθως αποτελούταν μια παρέα με τέσσερα άτομα. Ναι. Μαζευόντουσαν άνα τέσσερα άτομα. Εξεκινούσαν να κόβουν το κλαδί ναι. για να ξεραίνεται. Το κάνανε δεμάτια. Έπρεπε το κάθε καμίνι περίπου στα 300 δεμάτια να έχει. Και μετά, αφού τελειώναν το κλαδί, βγάζαν την πέτρα και κάναν το χτίσιμο mm-hmm. του καμινιού. Και μετά κουβαλάγανε τα κλαδιά, γιατί ήταν σε από. Τα κλαδιά τότε δεν ήταν και τόσο εύκαιρα που είναι τώρα. Γιατί η μεγάλη τους χρήση είχαν απομακρυνθεί. Και έπρεπε να τα κουβαλούν και σε, ξέρω εγώ, και σε 500 μέτρα. Και από απόσταση μεγάλη, ναι. Ναι. Και τα κουβαλάγανε, τα κάνανε στίβα μπροστά στο καμίνι και μετά βάλανε φωτιά. Και το χαίγανε τέσσερις μέρες. Έχει σημασία τέσσερις μέρες. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Για να γίνει η πέτρα ασβέστης, mm-hmm. τι θέλει. Μάλιστα. Έτσι βέβαια πρέπει να είναι. Πηγαίνανε και τα βράδια, θυμάμαι, και πηγαίνανε και παρέες γνωστοί να βοηθήσουν. Γιατί η φωτιά είναι πολύ επώδυνο. Ναι, γιατί πάντα γινόταν καλοκαίρι, με πολύ ζέστη.
και το καμίνι μπροστά στην είσοδο που συμπαίνανε, απέτυχε μια μεγάλη θερμοκρασία. Και δεν μπορούσε να κάτσει πολύ. Δύσκολη συνθήκη και καλοκαίρι κιόλας. Και καλοκαίρι κιόλας και οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή ο άνθρωπος μετά τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα ειδικά, δεν μπορούσε να κάτσει παραπάνω από μισή ώρα μπροστά στην είσοδο να συμπαίνει. Ήτανε πολύ. Ανάσα δεν θα έχει βέβαια. Ασφαλώς. Ανακλούσε και από τη ζέστη, αλλά και από τη φωτιά που υπήρχε. Ανακλούσε η θερμοκρασία του καμινιού μέσα. Γιατί ανάπτυσε μεγάλη θερμοκρασία. Κατάλαβα. Αυτά. Μετά... Πόσα καμίνια ήταν εδώ στην περιοχή? Πολλά. Πολλά. Είχαν πολλά καμίνια, ασχολούνταν με αυτό. Ναι. Ασχολούνταν με τον ασβέστη. Ναι, ναι. Και όπως είπε ο Πάτερ και με την κτηνοτροφία. Mm-hmm. Αλλά αυτό ήταν. Συγγνώμη, παρέβασε ιδιαίτερα το χορδάκι. Επειδή είναι πετρώδες. Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή στα κάτω χωριά που έχουν πηγαίνει και αυτά δεν πήγανε πέτρες. Εκεί δεν μπορούσαν πάλι ξύλα και πιάνε στα χανιά. Εδώ όμως αυτή δουλειά κάναμε. Και η ποιότητα της πέτρας είναι καλή. Ναι, δεν είναι οτιδήποτε πέτρα. Δηλαδή, η αμουτσόπετρα αυτή που είναι στον αποκόρο, να ξέρω εγώ, σε διάφορα μέρη δεν κάνει. Πρέπει να είναι ασπρόπετρα, καλή πέτρα, σκληρή, για να κάνει καλή ποιότητα ασβέστη. Κατάλαβα. Μετά, τέλειωνε το κάψιμο, το αφήνανε μια μέρα ίσα-ίσα να σβήσει, γιατί το κλείναν την είσοδο, να σβήσει η φλόγα μέσα, το κάρβουνο, και την άλλη μέρα αρχίζανε την αποκαθήλωση του ασβέστη. Και άμα πήγαινε αυτοκίνητο, καλό σε πήγαινε. Διαφορετικά το μεταφέρανε με τα ζώα σε μέρος που να έχει πρόσβαση με το αυτοκίνητο. Ναι. Και μετά το πήγαινανε στα χανιά και το πουλάγανε. Επίσης και στη θάλασσα κοντά ήταν πάρα πολλά καμίνια, μπορεί να ήταν και 10-15, δεν ξέρω πόσα, τα οποία εκεί πέρα γίνονταν η μεταφορά με καΐτσι. Α, μάλιστα. Δηλαδή τα πηγαίνανε είτε με την πλάτη, πολύ κοντά στη θάλασσα. Στο γυαλό. Στο γυαλό, ναι. Και το πηγαίνανε με το σμπίλι στην πλάτη και το πηγαίνανε στο καΐκι. Για να φτάσει στο καΐκι να μεταφερθεί. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Και εμείς στην πιο μικρή τώρα είμαστε αγωγιάτες. Ξέρεις τι είναι αγωγιάτες. Ναι, αλλά πέστε κιόλας. Κάναμε τα θελήματα. Έτσι. Πήγαινε να φέρει νερό, πήγαινε να φέρει φαγητό, πήγαινε να φέρει εκείνο, πήγαινε το άλλο. Εντάξει. Είχαμε κι εμείς το ρόλο σας. Το ρόλο μας εκεί μέσα. Εξίσου σημαντικό ρόλο. Ασφαλώς. Ποιος θα κεράσει, Τσικουγιά, μην κεράσω εγώ. Θα κεράσω εγώ εκ μέρους του καφενείου. Βεβαίως, να τον ευχαριστήσουμε που μας δέχτηκε στο χώρο του. Λοιπόν, καλώς ορίσατε με υγεία. Στην υγεία μας. Στην οικογένειά σας. Να έχετε καλές εκπομπές. Καλά να είμαστε. Και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Και να έχουμε και καλό χειμώνα. Αμήν. Τώρα, κύριε Ρεστέρ, ήρθαμε σε ένα σπίτι σε νιους χωριανού, φίλου εδώ πέρα, καλού συλλέκτη, με αρχεία πράγματα που θα δίνουμε κοτάκι. Θα ήθελα πολύ να μπούμε μέσα, να τα δούμε τα πράγματα. Είναι ωραία, σημαντικά πράγματα τα οποία τα έχει μαζέψει με μεράκι και με κέφι από την παλιά εποχή. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι να είστε πολύ καλά. Σημαντικό όλο αυτό. Παλιά πράγματα συλλέγεται, τι ωραία. Ναι, ναι, εκτός αυτού, παίζω. Αυτό εδώ πέρα και τα άλλα, οι πέτρες, όλες το μισό χωριό έχει πέτρες δικές μου. Δημιουργείται με μια πέτρα. Ναι. Όχι, τις βρίσκω με τρύπα, τις αποτελειώνω και τις φυτεύω. Και έχουν όλοι από μια πέτρα δικιά μου. Τέλεια. Ναι. Αυτό είναι από το Σούνιο, με τη μεγάλη φωτιά βρήκα ένα μικράκι και το μεγάλωσα. Και το αναπαρήγαγα και έγινε έτσι... πλούσιος, έτσι, και... Και το φτιάξατε. Πάμε να δούμε τα πράγματα που έχετε συλλέξει. Αυτή είναι η φούσκα του Χείρου. Ναι. Ήταν ένα παιδικό μας παιχνίδι, το οποίο είναι εντός του Χείρου. Είναι ο ροδόχος σχίστη του Χείρου.
Το καθαρίσαμε μέσα στη στάχνη, το απομελημέναμε και το περνάγαμε και με ένα δεν ξέρω, γυαλιστικό και το φουσκώναμε και παίζαμε. Λοιπόν. Ήταν η μπάλα της εποχής. Η μπάλα της εποχής. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα όπλα. Αυτό το πρώτο όπλο το πάνω είναι του 1870 περίπου. Ναι. Λοιπόν, είναι το, η μετάβαση από το προστογεμπής στο περίστροφο. Μ' αρέσει που έχετε γράψει και ποιος σας έχει δώσει τι. Εδώ λέει Γιώργος Κονταράκης, η οβίδα του Αγά. Ναι. Όποιος σας το έδωσε, το έχετε σημειώσει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν απέναντί μας στο σύλλογο από πάνω, ήταν το σεράι του Αγά. Ναι. Φεύγοντας αυτός, γιατί σφίξαν τα πράγματα και δεν είχε θεμό, πούλησε, νομίζω στο γουβερνέτο, Πιτ Παρά, και αυτοί το μεταβιβάσαν στο μετοχικό με το εμίστερα του, την περιουσία του, το οποίο το δώσανε σε απόστρατους και σε άκληρους. Λοιπόν, και είχε μείνει το, ένα κανονάκι με οβίδες. Το κανονάκι το πήρανε, οι οβίδες τις είχα εγώ με τον Νικόλα, τον Κονταράκη και παίζαμε, και κάποια στιγμή πριν από λίγα χρόνια είπα του Γιώργη πρέπει να υπάρχει κάτι και μου λέει έχω, φέρτο μου. Και το καθάρισα και το βάλα. Και έβαλα και του αυτού που μου το έδωσε. Του ναι, Γιώργου Κονταράκη. Σωστό. Ο βίδα του Αγά. Λοιπόν, αυτή είναι η πέτρα από ένα. Άδεια ποδηλάτου. Άδεια ποδηλάτου. Βέβαια, έπρεπε να έχει άδεια για να έχει ποδήλατο, για να οδηγεί ποδήλατο. Ναι. Είναι ο Μπάρμπα Γιάννης από τη Ρωσία. Πεθερός του αδερφού μου. Λοιπόν. Και έπρεπε εκείνα τα χρόνια για να έχει ποδήλατο, έπρεπε να βγάλει άδεια να κυκλοφορείς. Λοιπόν. Εκεί τα στιβάνια αυτά. Αυτά, αρβιλάκια. Αυτά τα άρβιλα είναι άρβιλα, του 50, ναι. Περίπου 50-60 στρατιωτικά. Ήταν όλα με πρόκειες. Με προκαδούρες. Γιατί, με προκαδούρες. Ναι, με πρόκειες ήταν. Με προκαδούρα. Αργότερα μπήκε το αυτό. Με λάστιχο στα άρβιλα. Το να πάμε παραπέρα προς εδώ. Πολλά πράγματα. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Τι ωραίο. Κουκλά, χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Είναι μια έκφραση κριτικιά. Ναι, γι' αυτό την διάβασα. Λοιπόν, αυτή η ντουντούκα, αλλά δεν βλέπετε εσείς από εκεί, είναι η τελευταία του ταχυδρόμου που είχαμε. Ναι. Που σφύραγε όταν έφερνε τα γράμματα. Πολλόλογιο πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Πολλόλογιο πράγματα, ήταν η ανέμη της η μανούλας ανέμη, μου. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε. Λάμπες, πιστόλια, κιάλια, τα παλιά τα σίδερα, από παλιά επαγγέλματα, διάφορα πράγματα. Θα έπρεπε να είναι σε έναν χώρο ώστε να έχουν, να μπορούν να τα καμαρώσεις. Από την αρχή αυτό ήθελα. Αλλά από τη στιγμή που είδα ότι δεν είχαν άλλη νοοτροπία. Μπράβο που τα έχετε, είναι μια συλλογή. Είναι μια πολύ ωραία μου. Συνέχεια μαζεύω, ναι. Και μου δίνουν. Δεν είναι, με ξέρουν και μου δίνουν πράγματα. Και γράφω ονόματα πάνω. Καλά το κάνετε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σας το είπα, μου άρεσε που το διάβασα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς θα πούμε στον κόσμο που θα έρθει στο χορδάκι να αναζητήσει τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, ναι, αυτά. Να τα δει όλα αυτά, έτσι. Αυτά εδώ, τα αξεσουάρ που είναι απάνω. Ναι. Αυτά εδώ. Λοιπόν, είναι ασημένια. Είχε πέσει ένα μεταγωγικό εδώ παρακάτω. Και πήγαινανε οι χωριανοί και βγάζανε τις γωμώσεις για να πηγαίνουν για ψάρεμα. Ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος της κοινότητας και ασχολούνταν με άλλα πράγματα και πήγε στην καπεταναρία για κανένα χάρτη. Ήταν η αρχή πριν έρθουν καλά οι Γερμανοί. Και βρήκε τα εξωσουάρ του πιλότου. Είναι το παγουράκι με το μπράντι, το ταμπακοθήκη για το τσιγαροθήκη και τον αναπτήρα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα πάρα πάρα πολύ που μαζευτήκατε. Πολύ ωραία είναι όλα. Oh.
γέλιο σου είναι μια γιορτή. Αχ, μια γιορτή. Το γέλιο σου είναι μια γιορτή, ξεχωριστή από τσάλες, ξεχωριστή από τσάλες. Πόσες ομορφιές έχει το χωριό σας. Μπράβο, βρε παιδιά, που σας πέτυχα και πάνω στην πρόβα. Κύριε Παντελή Παπασύφη, νομίζω ότι η φιλία σας, έτσι και το γνωρίζω αυτό, κρατάει χρόνια, αλλά βλέπω ασφαλώς, και άλλα όμορφα πράγματα. Ασφαλώς, εδώ πέρα είναι κουμπάρος, εντεκρό μας, φίλο μας εδώ πέρα, δάσκαλος εδώ πέρα στο χωριό. Τώρα τρίτη γενιά είναι που μαθαίνει τα παιδιά και διδάσκει στο χορό. Mm-hmm. Έχουμε καλές φιλίες. Προσπαθεί για τα παιδιά εδώ πέρα, καλός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης. Και έχει μάθει σωστά πράγματα. Το τι πρέπει να μαθαίνουμε στο χορό απάνω, το σωστό, όχι επαγγελματικά. Έτσι. Το τι είναι το σωστό χορό. Αλλά μας τα πει και ο ίδιος. Παντελής Δημοτάκης. Παντελής Δημοτάκης, τα πει ο Λεπουβασίφης. Κύριε Παντελή, σας ευχαριστώ πολύ πολύ που με δεχτήκατε την ώρα του μαθήματος. Να είστε καλά, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Γιατί είναι σημαντικό τελικά αυτό που είπε και ο Παπασίφης, τα παιδιά να μαθαίνουν και κάτι παραπάνω από τα απλά βήματα. Έτσι δεν είναι? Εμείς, όπως είπε ο στέγνος του Παπασίφης, δεν το πάμε επαγγελματικά. Εμείς κοιτάζουμε όχι μόνο να κατέ το κοπέλι να χορεύει. Πιστεύω ότι άλλα είναι πιο μπροστά. Ο σεβασμός που πρέπει να δείχνουν σε αυτό που κάνουν. Βέβαια. Είναι κάποια άλλα στοιχεία λοιπόν που είναι πιο μπροστά παρά το να ξέρουν να χορεύουμε, να τραγουδούμε. Αυτό προσπαθούμε και εμείς. Αν μπορούμε τώρα να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Γιατί πραγματικά είναι σημαντικό και από τον δάσκαλο, το χοροδιδάσκαλο στην προηγουμένη περίπτωση, νομίζω ότι παίρνουν πολλά στοιχεία τα κοπέλια. Ασχολώς. Από τη συμπεριφορά, από το πώς θα στηθούν, τώρα που μας ακούνε και είναι με τόση ευγένεια μπροστά μας, όλα έχουν τη σημασία τους και αυτό πραγματικά νομίζω ότι σας ακολουθεί, κύριε Παντελή, πάντα. Είστε γνωστός για το έργο σας. Και ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστούμε, αλλά και μπράβο σας. Προσπαθούμε, Θεό. Mm-hmm. Προσπαθούμε πάνω σε αυτό. Επειδή, δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό το πιστεύω, ναι, τόσα χρόνια. Ό,τι μπορούμε να δείξουμε τα υπόλοιπα, στα επόμενες γενιές, αν μπορούμε να το δείξουμε λίγο πιο σωστά. Δηλαδή, μπορεί κάποιο παιδί από εδώ πέρα να θα είναι και ο γονιός του πριν και να μάθαινε. Ασφαλώς, είναι εδώ πέρα παιδιά. Είναι παιδιά εδώ πέρα που είναι οι πατεράδες του εδώ πέρα και οι μανάδες του και χορεύανε. Ναι. Και γι' αυτό είναι εδώ πέρα συνέχεια. Με την πρώτη ομάδα που είχαμε. Η πρώτη ομάδα. Εδώ πέρα είναι παιδιά που είναι πατέρας και μάνα και χορεύανε εδώ πέρα. Μάλιστα. Ασφαλώς. Τι ωραίο. Πολλά χρόνια πίσω. Τι ωραίο. Ο πολιτιστικός σύλλογος αυτός είναι πολλά χρόνια. Μα θα τα πω και με την πρόεδρο όμως. Με την πρόεδρο, ναι. Ωραία. Και τον πρώτο πρόεδρο που είχε κάνει εδώ πέρα, τον ιδρυτή του συλλόγου που ήταν. Και εδώ πέρα, θα συναντήσουμε εδώ πέρα, ναι. Ωραία. Να τα κουβεντιάσουμε, να δούμε τι γίνεται με το σύλλογο του χορδακίου. Ωραία. Κάθε πότε κάνετε μάθημα, για δύο φορές την εβδομάδα έρχεστε? Τώρα το έχουμε σήμερα που κάμαμε, έχουμε και κάθε Κυριακή το πρωί κατά τις 11. Έρχονται και κάποια άλλα μικρά που είναι πιο μικρά βαρχάρια ακόμη. Και κάποια άλλα που λείπουν, που είναι στα σχολιά σήμερα. Ναι. Ο χοροδάσκαλος πρέπει να έχει λοιπόν μεράκι, υπομονή και αγάπη. Αυτό. Πιστεύω είναι ένα κομμάτι αριστερά που για να το πιάσουμε θέλει πολλή ώρα. Έχουν βρει τη λέξη παραδοσιακός και λέμε. Μα ο παραδοσιακός δεν είναι να το λέμε. Να το νιώθουμε, να το αισθανόμαστε κατά τη γνώμη μου. Και να σεβόμαστε κάποια πράγματα που βρήκαμε. Δεν αναγκαίνει να κάνουμε. Δεν σε κάνει ο χορός παραδοσιακό άνθρωπο, δεν σε κάνει το τραγούδι παραδοσιακό άνθρωπο, σε κάνει συμπεριφορά σου, σε κάνει στάση στη ζωή σου όλη. Έτσι, αυτό θέλετε να πείτε. Και αυτό το προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Κατά πόσο έχουμε πετύχει. Να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα στο δάσκαλό μας που είναι κορυφή. Ασφαλώς.
Έτσι. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ και με δεχτήκατε στο μάθημά σας. Και μακάρι να σας έχω και στην πορεία μαζί μου όλους. Να δω και την πρόεδρο, έτσι. Ασφαλώς. Πάμε. Αριστεία να σου στήσω τώρα εδώ πέρα τη ρίζα του συλλόγου, το δική του συλλόγου εδώ πέρα και την συνεχόμενη πρόεδρο που έχει αναλάβει τώρα το σύλλογο, την Νίκη Πλανάκη. Ο Θεόδωρος Ανδρεαδάκης είναι που είναι ο πρωτεργάτης και η Νίκη Πλανάκη που συνεχίζει. Πού είναι σήμερα. Γεια σου, Νίκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Κύριε Θεοδωρή, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ. Ιδρυτικό λοιπόν μέλος. Ναι. Για ποια χρονολογία μιλάμε. Άρχισα από το 1992. Μάλιστα. Άτυπα. Πέρασε ένα χρόνο για να οργανωθούμε καλύτερα. Να κάνουμε κάτι σαν σύρκο. Το 1993 τα καταφέραμε. Φτιάξαμε ρούχα, ό,τι μπορούσαμε. Και φωνάξαμε πίσω και το Δημοτάκι, τον κύριο Μπαντελή. Ναι. Να το φυσίξω στο χώρο. Είχαμε δυσκολίες, πάντα ήταν δυσκολίες, αλλά κάθε φορά. Είχε όμως ένα πρόγραμμα ο πολιτιστικός και χορό, μου λέτε ότι βάλατε αμέσως. Και τραγούδι, ζήτηκο. Και... Κύριε Θοδωρή, πέστε στην Αριστεία για το χτίριο εδώ, πώς έγινε σύλλογος και τι ήταν παλιά. Αυτό ήταν τουρκικό ή ενετικό παλιά. Ναι. Απάνω ήταν σχολείο και προεδρείο, ήταν διόροφο. Κάτω είχε ένα θόλο. Και ερωτριβείο. Τη δεκαετία του 50 τα καταδαφίσαν όλα. Ναι. Και κάμανε κοινωτικό γραφείο και έθωσε το δάσκαλο. Να μένει ο δάσκαλος. Οπότε ήταν αμαρτία που χαλάσαν αυτά τα αρχαία, τα παλιά. Ναι. Αλλά δεν ξέραν τόσο στην αξία τους. Βλέποντας εγώ ότι είχαν υποθεί τελείως, δεν είχα μέρος που να πάω στους σύλλογους. Και έφερα ένα μηχάνημα, τα ξεμπάζωσα όλα και άρχισα από την αρχή και το κτίριο. Εκεί μείναμε τώρα. Μάλιστα, και από τότε είναι ο πολιτιστικός, Νίκη. Ναι. Από τότε είναι ο πολιτιστικός. Για πάμε στο σήμερα. Ένας καθαρά πολιτιστικός σύλλογος. Ναι. Που μεριμνούμε πάντα για τον πολιτισμό, για το χωριό μας, για τις ρίζες μας. Τα παιδιά μας να προσπαθούμε να τα κρατούμε κοντά όσο μπορούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε εκδηλώσεις, πιο πολλές για μας, για το χωριό μας. Διοργανώνουμε γιορτές τα Χριστούγεννα, τα καλοκαίρια. Κάνουμε και μία μεγάλη χωρεσπερίδα όποτε μπορούμε και όποτε το ευνοούν οι καταστάσεις. Διοργανώσαμε μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο θεατρικό με τα παιδιά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τον κορονοϊό, όπου... Κάναμε τα ήθη τα έθιμα του χωριού μας, στο χθες και στο σήμερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Συμμετείχαν τα κοπέλια όλα. Όλα τα παιδιά, όλα μικρά μεγάλα. Μετά γράφτηκε και ένα θεατρικό, ένα πιο μεγάλο, για να το γυρίσουμε σε εξωτερικό χώρο. Αλλά μας πρόλαβε ο κορονοϊός, οπότε σταματήσαμε. Εκεί είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, με σκηνικά, όλα τα παιδιά του χωριού. Ήταν ένα πολύ ωραίο που το βγάλαμε. Εννοείται για κάποιους ανθρώπους από το χωριό. Έγινε ένα πολύ ωραίο πράγμα, ακόμα όμως δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε και να το ολοκληρώσουμε. Ευχόμαστε στην πορεία να το κάνουμε το καλοκαίρι. Σε βλέπω εγώ δραστήρια, έχεις θέληση να είσαι κοντά στα κοπέλια. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Εδώ κοιτάμε, πάντα για τα παιδιά. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να είμαι εκλεγμένη, μόνο τώρα. Αλλά προσπαθούμε εδώ με τον Πάτερ και με όλο το συμβούλιο. Προσπαθούμε μόνο για τα παιδιά. Είναι τα παιδιά μας, είναι τα αυριανά, είναι τα μικρά φιντανάκια που έρχονται τώρα και ελπίζω πως θα αφήσουμε κάτι κι εμείς. Προσπαθούμε με χίλια βάσανα, έτσι. Διότι είπαμε, είμαστε καθαρά πολιτιστικός, δεν χρηματιζόμαστε από πουθενά και ό,τι γίνεται, γίνεται με τη συνδρομή του χρόνου. Ναι. Που έχει το κάθε μέλος του συλλόγου. Μπράβο σου, Νίκη. Και το κάθε χρόνο. Μπράβο. Πολύ μπράβο. Αυτό το προσπαθούμε να αφήσουμε κάτι, ξέρεις τι, αφήνεται κάτι τεράστιο. Αυτό που το κάθε παιδί έχει μέσα του. Αυτές οι αναμνήσεις που του φτιάχνεται, αυτά τα θεμέλια που βάζει για να προχωρήσει σε μια ομάδα, σε ένα πολιτιστικό, όταν είναι κοντά και η ενορία. Έτσι ασφαλώς, δεν είναι, Πάτερ. Ασφαλώς, πάντα, οτιδήποτε θέλει
ο ένας ή ο άλλος, εργαζόμαστε. Και φανταζόμαστε ότι κάτι θα αφήσουμε και έστω μετά από χρόνια θα φανεί αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι. Ξέρεις, καμιά φορά ρωτάνε και τα παιδιά τα ρωτάνε και εμάς μας ρωτάνε, πού είναι το χορδάκι. Ναι. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το στίγμα μας. Το είπαμε και στο Πολιτιστικό Αύγουστο μια φορά. Ένα μικρό χωριό που δεν είμαστε μόνο τα Σεϊτάν. Έτσι. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αυτό αφήνουμε. Αυτό θέλουμε για το χωριό μας. Μπράβο Νίκη. Μπράβο σε εσένα και εσύ να το πεις σε όλους όσους είστε στον Πολιτιστικό. Μέσα από εσένα τους λέω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είναι σημαντικό οι πολιτιστικοί να είναι ενεργοί. Μπορούν να επαναλαμβάνουμε, αλλά το λέω κάθε φορά. Όταν βλέπω δραστήριους και τόσο θετικούς ανθρώπους να έχουν όρεξη και να έχουν τα κοπέλα στην αγκαλιά τους. Κύριε Θοδωρή, να κλείσουμε με ένα μήνυμα από εσάς στα νέα κοπέλια. Τι θα τους πούμε? Εμείς προσπαθήσαμε, κάνουμε μια καλή αρχή και εύχομαι να συνεχίσουν αυτό που τα δίνουν και στα νεότερα παιδιά. Στα νέα κοπέλια που μας βλέπουν, που το ετοιμάζονται να βγαίνουν, να πηγαίνουν στις βόλτες τους, στα γλέντια. Πάνε αυτά. Πάνε. Καλά να περνάνε. Πάνε στα γλέντια, γλεντάνε, χορεύουν. Και να προσέχουμε. Λέω όχι κούπες. Όχι. Καλώς τον Βασίλη. Γεια σου, Αριστεία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Από εδώ, Αριστεία, να σου γνωρίσω ένα καζανιάρι χορδακιανό, το κοδαράκι το Γιώργη. Γεια σου, Γιώργη. Γέννημα δίνα του χωριού, ο οποίος ασχολείται εδώ πέρα και με το καζάνι. Και με το καζάνι. Και το οποίο καζάνι. Μάλλον αυτές τις μέρες το ξεκίνησες. Έλα να σε χαιρετήσω. Yes. Που σε βρήκα την ώρα που κάτι φτιάχνεις εδώ, ετοιμάζεις τσικουδιά. Καλά να διάφορα, να κεράσεις βεβαίως. Που ήρθατε κατευθείαν. Αυτή τώρα εσύ μετράς οι βαθμούς της, ε? Ναι, για βέβαια, πες μου. Βέβαια, πρέπει να την κατεβάσουμε περίπου στα 18 γράδα. 18. Ευχαριστώ. Αυτή ίσως είναι λίγο πιο δυνατή, αλλά... Αμάν, όπα. Δηλαδή, όταν είναι φρέσκια είναι πιο δυνατή. Όχι, απλά δεν την έχουμε κατεβάσει ακόμα. Λοιπόν. Στην υγεία σου. Να είστε καλά, με υγεία, καλή βιβλία να έχετε και καλά διάφορα. Πάντα γεια. Έχει την πλάκα του. Ωραία είναι, καλή είναι. Πολύ ωραία είναι. Είναι εκεί που την θέλουμε. Όλα καλά. Πες μου. Εσύ θα μου πεις. Όλη μέρα εδώ φτιάχνεις τσικουδιά, πες μου τι κάνεις. Η διαδικασία ξεκινάει πολύ πρωί. Ναι. Καθαρίζουμε το χώρο, φέρνουμε τα στράφυλλα, γεμίζουμε το καζάνι, περιμένουμε να βγει η απόσταξη, καθαρίζουμε. Κάνουμε διάφορα τώρα σχετικά. Τραπεζάκι δίπλα, κάνουμε και την παρέα μας μέχρι να βγει η τσικουδιά. Ε? Ασφαλώς, απαραίτητο. Απαραίτητο κι αυτό. Όποιος έρθει εδώ πέρα πρέπει να κρατά το μεζέ του. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν βγαίνει η τσικουδιά. Έχουμε και κάποιους άγραφους νόμους τελικά και άγραφους κανόνες στην Κρήτη μας. Είναι απαραίτητο δεν αυτό. Είναι. Όποιος πάει στο καζάν πρέπει να κρατά την πριτζόλα του, να την εψίσουμε, να την εφάμε. Όση ώρα γίνεται δουλειά με το καζάν, να γίνεται δουλειά και τραπέζι. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Να περάσουμε και από δίπλα. Όχι, να είσαι καλά, μην σε καθυστερήσουμε από τη δουλειά σου. Ευχαριστώ, το ξέρω πως θέλεις με την καρδιά σου, γιατί έχεις δουλειά και πέρασα έτσι για να δω λίγο, γιατί και καζάνι υπάρχει στο χορδάκι. Οπότε ασφαλώς. Χαίρομαι που πέτυχα. Είναι πολλά καζάνια υπάρχουν στο χωριό. Πώς είναι, Βασίλη? Είναι 4-5, αλλά τώρα λειτουργά μόνο 2 λειτουργούν. Σας καλωσορίζουμε. Σας
καλώς ορίζουμε στο όμορφο χωριό μας. Τραγουδούσε ο Κανάκης στη Μαντινάδα, σκεφτόμουν πώς να σας περιγράψω, με τι λόγια να σας περιγράψω, πού βρίσκομαι. Νομίζω ότι δεν βρίσκω τα κατάλληλα, νομίζω ότι ό,τι και αν σας πω θα είναι λίγο, οπότε θα σας πω μόνο πηγαίνοντας, όταν θα έρθεις στο χορδάκι και πηγαίνοντας για το παραλία Στεφάνου, Δημήτρη να το πω σωστά, να βρείτε το σπηλαιώδη ναό του Άγιο Σπυρίδωνα και να έρθετε εδώ, είναι μοναδικά. Ακούσαμε λοιπόν μια Μαντινάδα, θα ακούσουμε ριζίτικα τραγούδια από τη σημερινή παρέα και φυσικά, απασίφη μου. Είναι από το νέο του χωριού εδώ πέρα, νεολαία του χωριού. Η νεολαία του χωριού, η νεολαία του χωριού, η οποία... που έχει γεμίσει το τραπέζι. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό το πράγμα θα δείτε σήμερα, γίνεται στις παρέες συνήθειες εδώ πέρα στο χωριό. Εσείς λοιπόν συναντιέστε με τα κοπέλια και τραγουδάτε για να κάνετε την παρέα σας. Ασφαλώς. Οπότε κάθε φορά που βρίσκεστε, δεν λέτε έλα να μάθουμε ένα τραγούδι, λέτε έλα να κάνουμε την παρέα μας. Είναι βιωματική η κατάσταση. Θέλω να το πω αυτό, μάλιστα, γιατί μάλιστα. Έτσι τα παιδιά αυτά, γιατί αρκετά έχω συναντήσει και κατά καιρού σε παρέες, βιωματικά έχουν μάθει πολλά πράγματα πέρα από το τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς, γιατί είναι μια ολόκληρη μυσταγωγία το τραγούδι, το ριζίτικο. Γιατί όπως είπαμε για το χορό που είχαμε πει προηγουμένως, ότι δεν μαθαίνουμε μόνο το χορό, έτσι. Μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, έτσι. Το δίνουμε και με την παρέα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα σέβος στην παρέα όταν τραγουδάμε. Δεν είναι έτσι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποιος θέλει, ό,τι θέλει να κάνει. Όταν τραγουδάει κάποιος, πρέπει να υπάρχει νεκρική στη γη. Να μην ακούγεται τίποτα άλλο, μόνο από τον τραγουδιστή. Και μετά αρχίζουμε και πίνουμε και τρώμε και τα υπόλοιπα. Υπάρχει μυσταγωγή ολόκληρη. Αλλά εμείς δεν κάναμε ούτε μαθήματα τίποτα. Όταν είναι και σμίγουμε την παρέα, ξέρει εσύ ένα, πες ένα τραγούδι. Ξέρει ο άλλο, λέει ο άλλο. Και πάει λέγοντα. Θέλω να δούμε ένα, ρωτούμενο στον άλλο και μαθαίνουμε. Αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε. Τέλεια. Δεν είναι τίποτα παραπέρα. Δεν είναι ούτε δάσκαλο, ούτε καθηγητή, ούτε τίποτα. Ό,τι ξέρει ο καθένα λέει και απλώς ψάχνουμε αν είναι το σωστό ή όχι. Mm-hmm. Και πάμε προχωρώμε παρακάτω. Ωραία. Να σας ακούσω. Ευχαριστούμε. Σε κλεισιδάκι χα. Σε κλεισιδάκι. Άκι χαμηλό βουβό κι αράχνιασμέ, βουβό κι αράχνιασμένο έκια επί ήγα και έκια επί ήγα και μνοξά.
κακέ με κι αν επί είχα και μνοξά αδίκα το καημέ μα δίκα το καημένο κι από τόνο ορκοϊτό κι από τόνο ορκοϊτό βαρύ.
μέσα που ζούμε. Ανοιχτές οι εκκλησιές. Είναι ανοιχτές οι εκκλησιές για να προσευχηθούμε. Καμάρι, πραγματικά καμάρι και συγχαρητήρια σε όλους. Δημήτρη, ξέρεις κάτι, στα χωριά συνήθως ρωτάω πόσα καφενεία ήταν παλιά εδώ και έτσι κάπως καταλαβαίνουμε και πόσος κόσμος υπήρχε στο χωριό. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω τώρα. Τα καφενεία μαζί με τα μπακάλικα, κουρία, ναι, το σαν συνολικό ήταν 13. 13. Μεγάλος αριθμός. Θα μου πεις τώρα 13 καφενεία, όλα αυτά δουλεύανε, πώς δουλεύανε. Ο κόσμος που υπήρχε στο χωριό βέβαια, την εποχή, τη δεκαετία τώρα του 50. Και μετά 70-80, ήταν μόνιμη κάτοικη εδώ. Οπότε έχει μάλλον από γύρω στον κόσμο, βέβαια. Εμείς προλάβαμε κάποια καφενεία, έτσι μπακάλικα, προλάβαμε κάποια τυροκομεία, όλα αυτά τα προλάβαμε. Όπως και το ρηματικό σχολείο που είχε κατά μέσα ρόλο και αυτό 70 άτομα από το 50 μέχρι το 80 περίπου. Κατά μέσα ρόλο 70-75 άτομα. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό, αυτή την εποχή δηλαδή. Και οι άνθρωποι τώρα που τα καφενεία ήταν γεμάτα κατά πάνω όλα τα βράδια, ήταν... Και μαζευόντουσαν και αποσπερίζαν όλοι μαζί, ναι. Προλάβαμε τους λίχνους, παλιά όταν διαβάζαμε με τους λίχνους, μετά σιγά σιγά τα φώτα. Βέβαια όταν είδαμε το φως και ήρθε, μας φάγε παράξενο. Βέβαια, η αλλαγή αυτή. Αυτή η αλλαγή, ναι. Και βρισκόντουσαν λοιπόν οι άνθρωποι και με ονομεριάζαν, τραγουδούσαν όπως το έκαναν και σήμερα για τη δική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στο όμορφο χορδάκι. Αυτό λοιπόν ήταν το χορδάκι. Πέρασα πολύ όμορφα σήμερα εδώ. Γνώρισα υπέροχους ανθρώπους. Έχουν χιούμορ, έχουν καλή καρδιά. Μας αγκάλιασαν. Ωραία τραγούδια, ωραία παρέα. Νεολαία πολύ στο χωριό. Περνώντας λοιπόν για να πάτε σε αυτές τις διάσημες παραλίες, να σταματάτε στο χορδάκι, να τους συναντήσετε. Όλους αυτούς που σήμερα είδαμε και εμείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Σε ευχαριστώ τον Παπασίφη πρώτα απ' όλους γιατί με βοήθησε για όλα σήμερα. Ευχαριστώ Νίκη, Αναστασία, τον Παντελή, τον Δημοτάκη, τον Δημήτρη, τον πρώτο τοπικού, όλους όσους βοήθησαν για να βγει αυτή η εκπομπή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα από κάποιο άλλο χωριό και φυσικά κλείνουμε με ριζίτικο και θέλουμε χειροκρότημα για τα παιδιά, ε! Oh.
γε μου και παράγε γνώσο Yeah.
παράδοσης. Πρέπει να ακολουθήσεις.